Γεια σας και πάλι από την iRed.gr. Αυτή τη φορά θα σας παρουσιάσουμε έναν σύντομο οδηγό για το iMovie, για το Mac OS X, το λειτουργικό των Mac δηλαδή. Και όπως λέμε και στο άρθρο που έχουμε γράψει και καλό θα ήταν να το διαβάσετε, το iMovie είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα με δυνατότητες μέχρι και ημιεπαγγελματικές, υπερκαλύπτει τους πάντες, εκτός και αν είστε επαγγελματίας. Οπότε θα παρουσιάσουμε λοιπόν τις λειτουργίες του και πώς είναι, με ποιο τρόπο να φτιάξετε εύκολα μια μικρή ταινία. Όπως είπαμε, όταν ανοίγει το iMovie έρχεστε αντιμέτωποι με το παράθυρο αυτό που βλέπετε, όπου επάνω στο κέντρο υπάρχουν δύο tabs, δύο ετικέτες. Το κυρίως παράθυρο που λέγεται βιβλιοθήκη και ο κινηματογράφος. Πατώντας τον κινηματογράφο εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο όπου φαίνονται όλες οι ταινίες που έχουμε φτιάξει και οι οποίες αποθηκεύονται και στο iCloud και συγχρονίζονται και με τις άλλες συσκευές που πιθανόν να έχετε, όπως iPad, iPhone, iPod, άλλα Mac κλπ. Επιστρέφουμε στη βιβλιοθήκη και πατάμε το πλήκτρο Plus, το συν εδώ που λέει δημιουργία, για να επιλέξουμε τι θα φτιάξουμε. Έχουμε τη δυνατότητα για ταινίες ή trailers. Ανάλογα με το τι θα πατήσουμε θα εμφανιστεί και το αντίστοιχο παράθυρο με τα έτοιμα still. Για το παρόν παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την δημιουργία ταινίας. Πατώντας λοιπόν ταινία εμφανίζεται το παράθυρο των θεμάτων. Μπορούμε να επιλέξουμε λοιπόν ένα οποιοδήποτε θέμα. Ας πούμε ότι θα πάρουμε το θέμα, μπορούμε να κάνουμε preview για να δούμε πώς είναι. Ας πούμε ότι μας αρέσει αυτό το Λωρίδα Film, το έχουμε επιλέξει και πατάμε δημιουργία. Μπορούμε να βάλουμε τίτλο πώς θα ονομάζεται, το αφήνουμε για την ώρα η ταινία μου και γεγονός είναι, όπως θα δούμε μετά, είναι τα events, τα γεγονότα που εμφανίζονται μέσα στη βιβλιοθήκη όπου έχουμε όλα τα clips που θα προσθέσουμε. Πατάμε OK και ερχόμαστε στο κυρίως παράθυρο. Όπως είπαμε εδώ αριστερά υπάρχει το μενού βιβλιοθήκες όπου υπάρχουν διάφορες βιβλιοθήκες όπου μπορούμε να εισάγουμε διάφορα στοιχεία που θέλουμε, φωτογραφίες, βίντεο κλιπς, μουσική κλπ. Πατάμε λοιπόν ή αυτό το πλήκτρο που λέει εισαγωγή ή αυτό εδώ που λέει πάλι εισαγωγή και θα εμφανιστεί το παράθυρο εισαγωγής όπου επιλέγουμε τον δίσκο που θέλουμε ή την iSight αν θέλουμε να γράψουμε επί τόπου κάτι με την κάμερα του Mac. Πηγαίνουμε λοιπόν στο δίσκο μας και επιλέγουμε να φορτώσουμε κάποια clips τα οποία μπορούμε να τα έχουμε και ως preview πριν τα φορτώσουμε για να δούμε αν είναι αυτό που θέλουμε. Επιλέγουμε λοιπόν ένα clip και το φορτώνουμε. Μετά μπορούμε να ξαναπατήσουμε import για να επιλέξουμε ένα ηχητικό αρχείο. Το φόρτωσε και αυτό όπως βλέπετε. Μπορούμε ακόμη να προσθέσουμε και κάποια φωτογραφία. Έτσι για να έχουμε τρία διαφορετικά. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ λέει η ταινία μου, είναι το project, η ταινία που θα φτιάξουμε και εδώ κάτω είναι η timeline όπου φορτώνονται όλα τα clips που θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε την ταινία μας. Πατάμε λοιπόν να φορτώσουμε πρώτα το μικρό βιντεάκι, αφού επιλέξουμε είτε τμήμα του είτε ολόκληρο, σύρουμε και αφήνουμε, βλέπετε εδώ τα πιαστράκια ας πούμε αυτά, τα οποία μας επιτρέπουν να επιλέξουμε όσο θέλουμε. Το τραβάμε και το ρίχνουμε στην timeline. Όπως βλέπετε ήδη
έχει προσθεθεί τίτλος, γιατί διαλέξαμε ένα στυλ, το στυλ αυτό με τη λωρίδα του φιλμ. Και ήδη μας έχει προσθέσει έτοιμους τίτλους. Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ή να τους σβήσουμε ή να τους αλλάξουμε. Θα τα δούμε παρακάτω. Μετά επιλέγουμε αυτή τη φωτογραφία. Την προσθέτουμε και αυτήν, δίπλα. Μετά επιλέγουμε για ηχητική επένδυση το αρχείο αυτό του ήχου που φορτώσαμε και το οποίο το τοποθετούμε από κάτω. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερα του ενός κανάλια ήχου. Προσέξτε, μπορούμε να φορτώσουμε δηλαδή και άλλα ηχητικά αρχεία αν θέλουμε. Εντάξει. Και όπως βλέπετε εδώ που αλλάζει ο κέρσορας, μπορούμε να αλλάξουμε την ένταση χειροκίνητα. Ξανασβήνω αυτό το αρχείο γιατί δεν το χρειάζομαι, αλλά σκεφτείτε ότι μπορεί να έχουμε ένα κανάλι ήχου με μία περιγραφή φωνής και ένα κανάλι ήχου με μουσική, για παράδειγμα. Φορτώσαμε λοιπόν αυτά που θέλουμε. Στη μέση ανάμεσα στα clips υπάρχουν τα έτοιμα εφέ μετάβασης ή transitions, τα οποία μπορούμε και να κάνουμε προεπισκόπηση πώς πηγαίνει από το ένα στο άλλο, το είδατε. Μπορούμε όμως να προσθέσουμε άλλα transitions αν δεν μας αρέσουν, όπως είπαμε. Μπορούμε να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε κάποιο στοιχείο, όπως τον τίτλο αυτό που είναι πολύ μεγάλος, τον μικραίνουμε, κάνουμε ένα preview. Επίσης, μπορούμε να πάμε στις μεταβάσεις, εδώ κάτω υπάρχει η βιβλιοθήκη περιεχομένων και πηγαίνοντας στις μεταβάσεις βλέπουμε τα διάφορα εφέ μετάβασης και αν επιλέξουμε κάποιο, βλέπουμε κιόλας μια προεπισκόπησή του πως δείχνει, μπορούμε να αλλάξουμε και να βάλουμε αυτό στη θέση του έτοιμου, για παράδειγμα. Παρομοίως, μπορούμε να πάμε στους τίτλους και να προσθέσουμε έναν άλλο τίτλο, αν θέλουμε. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν διάφοροι τίτλοι, πατώντας επάνω έχουμε πάλι, περνώντας το κέρσορα έχουμε πάλι μια προεπισκόπηση. Κάτι ακόμα που είναι ενδιαφέρον, χάρτες και φόντα. Τι είναι αυτά? Καταρχήν το iMovie έχει έτοιμους χάρτες, animated χάρτες, όπου μπορούμε εμείς, για παράδειγμα θέλουμε να δείξουμε ένα ταξίδι που πήγαμε και να το δείξουμε στο χάρτη. Και ας πούμε ότι παίρνουμε ένα από τα στυλ που μας αρέσει, ποιο μας αρέσει περισσότερο, κοιτάμε ποιο μας αρέσει, ας πούμε ότι επιλέγουμε αυτό εδώ ή καλύτερα τη σφαίρα την περιστρεφόμενη. Βάζουμε το χάρτη εκεί που θέλουμε. Μετά πηγαίνουμε στο χάρτη και πατάμε διπλό κλικ. Ήδη βλέπετε ότι εδώ έχουν εμφανιστεί κάποιες επιλογές. Είναι το από και το προς. Αν εμείς για πατώντας πάνω στο από εμφανίζεται, όπως βλέπετε, ένα παράθυρο με το οποίο επιλέγουμε ή γράφουμε σε ποια πόλη είμαστε, από πού ξεκινήσαμε, από ποιο μέρος. Ας πούμε ότι αφήνουμε το Σαν Φρανσίσκο, δεν μας πειράζει. Και μετά στο προς βάζουμε ένα άλλο μέρος. Ας πούμε ότι βάζουμε κάτι ενδιαφέρον. Μπαρντούφος, Νορβηγία. Έτσι, πατάμε τέλος. Προσέξτε, εδώ δημιουργήθηκε μια γραμμή. Κάνουμε μια προεπισκόπηση και δείτε πώς είναι. Ή μπορούμε να το κάνουμε και από εδώ. Προσέξτε. Οπ, και δείχνει το ταξίδι μας. Αυτό κάνουν οι χάρτες. Επίσης, εδώ υπάρχουν διάφορα φόντα που μπορούμε να βάλουμε στο βίντεό μας σε διάφορα σημεία. Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε ένα φόντο μόνο του, ας πούμε για εισαγωγή, μπορεί να θέλαμε να βάλουμε ένα φόντο και από πάνω του να βάλουμε ένα τίτλο ή κάποιο κλιπ το οποίο έχει αλφα εφέ, δηλαδή είναι τρίπιο όπως τα λέμε, έχει κενά και μπορεί να φαίνεται από πίσω το background. Πατώντας εδώ φορτώνουμε στο iTunes, στη βιβλιοθήκη του iTunes, για να φορτώσουμε αν θέλουμε κάποια μουσική. Πατώντας, περιμένουμε να φορτώσει βέβαια, νάτι. Όπως βλέπετε, φόρτωσε και μπορούμε να επιλέξουμε ένα τραγούδι, μπορούμε να έχουμε preview κινώντας τον cursor από πάνω. Παρομοίως πατώντας στα ηχητικά εφέ μπορούμε να φορτώσουμε κάποια από τα έτοιμα ηχητικά εφέ που έχει το πρόγραμμα. Περιμένουμε πάλι από πάνω να φορτώσουν. Παρομοίως όταν πατήσουμε στο GarageBand βλέπει τα GarageBand Projects για να φορτώσουμε κάποιο πολυκάναλο κομμάτι που έχουμε στο GarageBand και να το χρησιμοποιήσουμε σαν ηχητικό εφέ. Πατάμε πάνω σε ένα clip τώρα
Και βλέπουμε ότι στο παράθυρο προεπισκόπησης υπάρχει μια γραμμή εργαλείων με διάφορες δυνατότητες. Εξισορρόπηση χρωμάτων. Μπορεί να την κάνουμε αυτόματα, προσέξτε, πατώντας αυτόματα, αλλάξαν τα χρώματα, βλέπετε τα εξισορρόπησε σύμφωνα με τα presets που έχει. Πατώντας αντιστοίχηση χρώματος, μπορούμε να επιλέξουμε ένα διαφορετικό κλιπ το οποίο θέλουμε να έχει παρόμοια χρώματα με αυτό. Βλέπετε πως αλλάξανε, ώστε να μην φαίνεται η διαφορά στη μετάβαση σαν να είναι από διαφορετικές κάμερες. Αυτό το κάνουμε όταν έχουμε clips από διαφορετικές κάμερες που έχουν διαφορετικά χρωματικά στοιχεία και θέλουμε να τα κάνουμε να ταιριάξουν για να μην φαίνεται αυτή η διαφορά. Όπως κάναμε τώρα μεταξύ της φωτογραφίας και του clip που έχουμε. Πατάμε OK. Ισορροπία λευκού επιλέγουμε με το σταγονόμετρο που είναι το άσπρο, ώστε να πούμε στο πρόγραμμα ότι αυτό είναι άσπρο για να εξισορροπήσει τα υπόλοιπα χρώματα. Και πατάμε OK. Εξισορρόπηση τόνου δέρματος, όπως καταλαβαίνετε, αν είχαμε ένα πρόσωπο, με το σταγονόμετρο θα πατήσουμε πάνω στο πρόσωπο για να του πούμε ότι εκεί είναι δέρμα και θέλουμε να είναι φυσικό. Η επαναφορά επαναφέρει τα πάντα εκεί που ήταν στην αρχική κατάσταση. Ομοίως με τη διόρθωση χρώματος εμφανίζονται διάφοροι σύρτες οι οποίοι μας επιτρέπουν να πειράξουμε τη φωτεινότητα και το color space, όπως λέμε, το χρωματικό χώρο στον οποίο θέλουμε να είναι το clip. Για παράδειγμα, βλέπετε, αλλάζει η φωτεινότητα καθώς πειράζω εδώ, ενώ εδώ αλλάζει το saturation, ο κορεσμός δηλαδή, και ο χρωματικός χώρος, βλέπετε, κυτρινίζει ή μπλεδίζει, όπως λέμε. Πατάμε επαναφορά για να μην τα πειράξουμε. Μετά έχουμε το εργαλείο crop, δηλαδή περικοπής. Πατώντας περικοπή εμφανίζεται ένα τετράγωνο με το οποίο μπορούμε να κόψουμε κομμάτια, δηλαδή για παράδειγμα μπορούμε να μικρύνουμε ένα clip. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι το Ken Burns, το οποίο μας παρουσιάζει δύο τετράγωνα, το αρχή και το τέλος, με τα οποία τι κάνουμε. Πατάμε, προσέξτε, λέμε ας πούμε ότι θέλουμε το τέλος να είναι πάνω στο καράβι, για παράδειγμα. Βλέπετε, εμφανίζει και ένα βελάκι, μας δείχνει την κίνηση. Η αρχή να είναι σε όλο το clip, για παράδειγμα. Και πατάμε την προεπισκόπηση. Προσέξτε. Βλέπετε ότι αντί να μας δείχνει συνεχώς το σταθερό καρέ, έκανε ένα είδος zoom και ξεκίνησε από το συνολικό καρέ και κατέληξε στο καράβι. Προσέξτε το πάλι. Το εφέ Ken Burns είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο μάλιστα για φωτογραφίες. Ειδικά όταν η φωτογραφία σας δεν είναι σε ανάλυση σε καρέ 16:9, οπότε εάν τις βάλετε όπως είναι θα αφήνουν μαύρα περιθώρια γύρω τους. Με το εφέ Ken Burns μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφέ κινούμενο σε μια φωτογραφία που να είναι και 16:9 χωρίς να αφήνει μαύρα γύρω γύρω. Μετά από αυτό έχουμε τη σταθεροποίηση. Όπως βλέπετε έχουμε σταθεροποίηση ασταθούς βίντεο, επιδιόρθωση παραμόρφωσης κίνησης. Πατώντας θα αρχίσει να ψάχνει και να διορθώνει το πρόγραμμα. Η λειτουργία αυτή μπορεί να πάρει αρκετή ώρα ανάλογα με το κλιπ. Επιλέγουμε ένα ηχητικό αρχείο για να μπορέσουμε να επιλέξουμε μετά το εργαλείο έντασης ήχου, με το οποίο είτε του λέμε αυτόματα να ρυθμίσει τον ήχο, είτε τον πειράζουμε εμείς χειροκίνητα. Και επίσης υπάρχει αυτό που λέει μείωση ήχου άλλων. Αν είχαμε άλλα κανάλια, ας πούμε ένα κανάλι φωνής και ένα κανάλι μουσικής, μπορεί να θέλαμε κάποιο από τα δυο να ακούγεται περισσότερο, συνήθως η φωνή. Σε αυτή την περίπτωση ρυθμίζουμε ποιο θέλουμε να ακούγεται περισσότερο σύροντας αυτό το σύρτη. Τέλος, πάλι για τον ήχο έχουμε άλλο ένα εργαλείο που λέγεται μείωση θορύβου και ισοσταθμιστής. Με τη μείωση θορύβου βέβαια κόβουμε αυτόματα ή χειροκίνητα δραβώντας αυτό το σύρτη το θόρυβο που μπορεί να ακούγεται. Με την ισοστάθμιση επιλέγουμε κάποιο από τα έτοιμα presets, βελτίωση φωνής, βελτίωση μουσικής, ακουστότητα κλπ. Κλπ. Ανάλογα με το τι ηχητικό έχουμε. Τέλος, έχουμε την ταχύτητα.
Με τη ταχύτητα ρυθμίζουμε πόσο γρήγορα ή αργά θα κινείται ένα κλιπ. Μπορεί να θέλουμε να κινείται στην κανονική του ταχύτητα, αλλά μπορούμε να θέλουμε να του αλλάξουμε ταχύτητα για να το προσαρμόσουμε κάπου. Μπορούμε να θέλουμε να δημιουργήσουμε slow motion και άλλα τέτοια. Ομοίως όμως μπορούμε να πειράξουμε και την ταχύτητα του ήχου. Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια, όπως βλέπετε, ταχύτητα λέει κανονικά, αργά, γρήγορα ή προσαρμογή. Στην προσαρμογή επιλέγουμε εμείς πόσο της 100 θέλουμε. Κάτι το οποίο το ρυθμίζουμε εμείς πια. Πατώντας επίσης το εφέ βίντεο και ήχου, εμφανίζονται δύο ξεχωριστά πλήκτρα. Πατάμε, επιλέγουμε πρώτα ένα βίντεο και μετά πατάμε εφέ βίντεο και εμφανίζεται, όπως βλέπετε, το παράθυρο με τα εφέ βίντεο, όπου μπορούμε εμείς να επιλέξουμε κάποιο εφέ. Παρομοίως γίνεται αν έχουμε επιλέξει ένα ηχητικό κανάλι, όπου πατώντας εφέ ήχου επιλέγουμε πάλι πώς θέλουμε να ακούγεται ο ήχος, αν του βάλουμε κάποιο εφέ. Βλέπετε ότι έχουμε πολλές δυνατότητες editing. Τέλος, εάν πατήσουμε πάνω σε ένα clip και πατήσουμε δεξί κλικ, βλέπουμε ότι εμφανίζονται κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Διαίρεση clip στο σημείο που βρίσκεται η γραμμή αναπαραγωγής. Εκεί, αν πατήσουμε διαίρεση clip, το κόβουμε. Το είδατε? Και μπορούμε να προσθέσουμε ένα transition εδώ, ένα εφέ μετάβασης. Επίσης, μπορούμε, εάν είχε ήχο, το συγκεκριμένο δεν έχει ήχο, αν είχε ήχο, θα μπορούσαμε να αποσυνδέσουμε τον ήχο και να τον βάλουμε σε άλλο κανάλι. Προσθήκη παγώματος καρέ. Ας πούμε ότι εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να παγώσει το καρέ, οπότε πατάω δεξί κλικ και λέω προσθήκη παγώματος καρέ. Και οπ, μου πρόσθεσε μία φωτογραφία στην ουσία. Προσέξτε. Είναι σταθερό, όπως βλέπετε. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, αποκοπή, αντιγραφή, διαγραφή, είναι τα γνωστά, αναπαραγωγή θα αρχίσει να παίζει, περικοπή κλπ. Μετά, αφού κάνουμε όλα αυτά, έχουμε προσθέσει τους τίτλους, έχουμε προσθέσει τα εφέ μετάβασης, τους ήχους μας και ό,τι θέλουμε, θεωρούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι και η ταινία μας είναι έτοιμη, οπότε πια πηγαίνουμε στο κοινή χρήση. Επίσης δεν σας είπα για τη βελτίωση. Αν πατήσουμε, επιλέξουμε ένα κλιπ, με συγχωρείτε, και πατήσουμε βελτίωση, προσέξτε, αυτομάτως, είδατε, άλλαξαν τα χρώματα, έγινε πιο ζωντανό. Έκανε αυτόματη βελτίωση το πρόγραμμα στην εικόνα μας. Αυτό ισχύει για φωτογραφίες και για βίντεο. Πατώντας λοιπόν κοινή χρήση, επιλέγουμε το export που λέμε, την εξαγωγή. Πατώντας κινηματογράφος, θα μας βγάλει την ταινία στη μέγιστη ανάλυση. Για email, στο iTunes, στο YouTube, Facebook, πρέπει να συνδέσουμε τους αντίστοιχους λογαριασμούς, θα μας το ζητήσει το πρόγραμμα και αυτομάτως κάνει εξαγωγή σε αυτά. CNN Report, εικόνες και αρχείο. Κινηματογράφος είναι αυτό που είδαμε πριν, ο κινηματογράφος, πατώντας την ετικέτα κινηματογράφος πάνω εδώ, όπου θα το στείλει στον κινηματογράφο και θα είναι διαμοιραζόμενο στο iCloud και σε όλες τις συσκευές που έχουμε τον ίδιο λογαριασμό. Πατάμε αρχείο, για παράδειγμα. Μπορούμε εδώ να αλλάξουμε τον τίτλο. Βλέπουμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να βγάλουμε βίντεο και ήχο ή μόνο τον ήχο. Μπορούμε να επιλέξουμε τι ανάλυση θέλουμε και την ποιότητα. Βλέπετε ότι βέβαια το βέλτιστο είναι ProRes. Όσο πιο μεγάλη ποιότητα, εννοείται τόσο πιο μεγάλα τα αρχεία. Πατώντας προσαρμογή επιλέγουμε το streaming, πόσα Mbps θέλουμε να είναι. Πάλι όσο πιο μεγάλο μας δείχνει, όπως βλέπετε εδώ μας δείχνει που μεγαλώνουν τα αρχεία καθώς αλλάζουμε ή μικραίνουν καθώς πειράζουμε το σύρτη. Πατώντας επόμενο, αφού δώσουμε τα στοιχεία που θέλουμε, πατάμε αποθήκευση και θα εξαχθεί στο δίσκο μας. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι λειτουργίες του iMovie. Σίγουρα έχει και άλλες δυνατότητες, αλλά είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε έναν εισαγωγικό οδηγό. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα clip πάνω σε άλλα clip, αλλά βέβαια δεν έχετε τα εφέ των layers που υπάρχουν στο Final Cut. Μπορείτε όμως να κάνετε άλλου είδους επεξεργασίες, τις οποίες μπορεί να δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.